Λοιπόν, καλησπέρα. Δεν ξέρω εάν θα βγει αυτό το βίντεο στον αέρα. Το ξεκινάω έτσι. Γιατί αυτό εδώ μέσα πρέπει να είναι κανονικά το Stratos. Το περιμένω 3 ολόκληρους μήνες. Θα κάνω ένα... γιατί δεν θα το δείτε. Όμως θέλω να το κρατήσω, γιατί αν δεν έχει Stratos μέσα, γιατί το κουτί πραγματικά δεν θυμίζει Stratos. Από την άλλη φαίνεται εδώ στο πάνω μέρος, ποτέ δεν μου είχε τσακουλάκι από Banggood να είναι έτσι τακτοποιημένο, μαζεμένο. Απλά είναι χύμα μέσα τις περισσότερες φορές. Και εδώ φαίνεται ότι κάπου στη Γερμανία κάτι έχει γίνει. Έτσι μου δείχνει εμένα. Εύχομαι να βγω ψεύτης. Γιατί? Γιατί αν δεν βγω ψεύτης, θα βγουν ψεύτες άλλοι και θα έχουμε θέματα, θα έχουμε προβλήματα. Πάμε λοιπόν να πάω Banggood. Πάμε Banggood, πάμε να βρούμε το Stratos, NATO. Πάμε track info και να το τσεκάρω μία, μάλλον να το δουν εδώ τα καλά μας τα παιδιά, γιατί αυτό θα πάει στο Banggood που μου το έχει. Να το. Το έχει πουθενά καλύτερα γραμμένο. Όχι. Εδώ. Εδώ θα το φέρω κοντά. Να το δούνε. Μια χαρά. Θα το κάνω και ένα zoom. Όμορφα και ωραία. Και... ωραιότατα. Πάμε να τα ανοίξουμε. Οπότε παιδιά, δεν ξέρω τι θα βγει στο βίντεο, μακάρι... δεν είναι. Δεν είναι. Όχι. Όχι. Είναι άλλο πράγμα. Είναι ακουστικά. Είναι ακουστικά παιδιά. Δεν είναι Stratos. Μάλιστα. Είναι τα Xiaomi, τα R2. Κινέζικη έκδοση. 3 μήνες. 3 μήνες, 3 ρημαδομήνες περίμενα αυτό το πράγμα για να σας το δείξω. Γιατί το έχουμε κάνει ήδη ελληνικό, γιατί έπρεπε ήδη να είναι πάνω και το Banggood να μην πω ότι τη βαράει. Οπότε, με λίγα λόγια, γιατί το ξεκίνησα έτσι? Επειδή ψηλιάστηκα από την αρχή ότι κάτι δεν πάει καλά. Το δέμα βρισκόταν στη Γερμανία. Ίσως να σας περάσω και κάποιο ιστορικό από το πότε έχει γίνει παραγγελία και πότε μου ήρθε χωρίς καμία αλλαγή, και ξαφνικά βλέπω αυτό εδώ μέσα. Ναι, μια χαρά είναι τα ακουστικά και ακριβούζικα είναι, αλλά δεν περίμενα αυτό το πράγμα. Οπότε, Banggood, θα κρατήσω αυτά εδώ και θα μου στείλεις και Stratos 3 εκ νέου. Άρα λοιπόν, και συνεχίζω, είμαι αρκετά εκνευρισμένος, προσπαθώ να συγκρατηθώ, να μην βρίσω αυτή τη στιγμή, να μην πάρει έξω από εδώ κανέναν, και δεν θέλω, πραγματικά δεν θέλω. Άρα όταν κάνετε, έχετε παραγγείλει κάτι αρκετά ακριβό, το έχουμε πει εξάλλου πάρα πολλές φορές από το κανάλι, προσέχετε πάρα πολύ και την παραμικρή λεπτομέρεια. Δεν ξέρω αν η αλλαγή έχει γίνει κάπου στη Γερμανία, και ίσως εγώ είμαι υπερυποψιασμένος, απλά έχω παραγγείλει ένα προϊόν που ξέρω σε τι συσκευασία είναι. Ξέρω τις διαστάσεις. Πάρα πολύ σημαντικό να τις ξέρετε κι εσείς. Όταν μου έρχεται η παραγγελία και μου έχει κάτι διαφορετικό σε σχήμα ή σε μέγεθος μέσα, είμαι υποψιασμένος. Άνοιξε το από την αρχή λοιπόν και κάνε αυτό που έκανα, όπως ακριβώς το έκανα, για να είναι ο λόγος σου απέναντι στον δικό τους. Δεν θα μπορέσουν να σου πουν τίποτα και κανένας. Έχουν κάνει λάθος, το λάθος είναι δικό τους και οφείλουν να σε αποζημιώσουν. Οπότε παιδιά θα έχουμε μια καθυστέρηση για το Stratos από ό,τι καταλαβαίνετε. Νομίζω ότι είδατε ότι, και θα σας έχω όλα τα αποδεικτικά, δεν έχω να κρύψω τίποτα, θα έχουμε ακόμη μια καθυστέρηση, δυστυχώς. Ελπίζω να το έχω σύντομα και τίποτα άλλο. Προσοχή, προσοχή, προσοχή. Και αν και το αγαπάω γενικότερα τον Banggood σαν κατάστημα, γιατί είναι, θα έλεγα, από τα πιο αξιόπιστα στην Κίνα, το τελευταίο διάστημα έχω πολύ feedback από αρκετά παιδιά που έχουν θέμα με τα refund τους, με συσκευές που έχουν θέμα και κινητά, αλλά και με έναν φίλο ο οποίος δεν το είχε πάρει από link δικό μου, παρόλα αυτά στείλαμε email, κάναμε refund για ένα T-Rex που είχε θέμα, δεν άνοιξε και έμεινε κολλημένο, δεν προχωρούσε με τίποτα, και θέλουν, δεν κάνουν refund εύκολα πλέον, έτσι. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, θέλουν τα προϊόντα πίσω, να τα πάρουν πίσω, όταν θα τα πάρουν πίσω τότε να ξεκινήσει είτε να σου κάνει το refund είτε να σου στείλει το καινούριο προϊόν και κάτι τέτοια επιστημονικά. Πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, κάτι δεν πάει καλά. Κάτι δεν πάει καλά γενικότερα. Παιδιά, πολύ μεγάλη προσοχή. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Άλλος για χείο τράβηξε και άλλος για μετυλίνη. Αλλιώς μας βγήκε, αλλιώς το περιμέναμε. Είχα δίκιο τελικά από την αρχή με το που το πήρα στα χέρια μου. Σήμερα το παρέλαβα, σήμερα μου το φέρανε. Με γεια μου, με γεια τον Banggood, με γεια όλων μας. Άντε γεια, και θα τα πούμε παιδιά. Για χαρά.